Ναι. Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο της Βέρειας, στη συνέχεια της περιοδίας που έχει ξεκινήσει από σήμερα το πρωί. Εδώ έχουμε ένα νοσοκομείο με πάρα πολύ καλό προσωπικό, με εξαιρετική συνεργασία μεταξύ του προσωπικού, το οποίο φαίνεται στα πρόσωπα των εργαζομένων. Είχαμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Το νοσοκομείο της Βέρειας έχει μετεξελιχθεί τα τελευταία 4 χρόνια. Έχουμε καινούργια πτέρυγα η οποία έχει προσθεθεί. Υπάρχουν έργα που κατασκευάζονται και τα τακτικά εξωτερικά ιατρία που θα συνδεθούν με το τμήμα επικόντων περιστατικών που έχει ήδη δημιουργηθεί. Στο νοσοκομείο της Βέρειας είμαστε την τύχη να έχουμε περισσότερους γιατρούς, νοσηλευτικό και υπόλοιπο προσωπικό. Έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά, το οποίο φαίνεται στην τοπική κοινωνία. Συζητήσαμε όμως και για τα διάφορα προβλήματα που παρουσιάζονται με κάποιες ελλείψεις θέσεων. Αναπτύχθηκε το νέο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στην υποκήρυξη που θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε και εκεί που έχουμε προβλήματα να μπορέσουν να καλυφθούν τα κενά και να συνεχίσουμε και να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες και της Βέρειας και των γειτονικών νομών. Προηγουμένως είχαμε επισκεφθεί το νοσοκομείο της Νάουσας. Καταρχήν διευκρινίστηκε το θέμα με τα άγωνα Α και άγωνα Β με την διορθωτική υπουργική απόφαση που θα βγει τις επόμενες μέρες. Και εκεί έγινε μια συζήτηση με το προσωπικό πώς μπορούμε να καλύψουμε κάποια κενά τα οποία παρατηρούνται σε αυτό που σας είπα και προηγουμένως, κυρίως στο τεχνολογικό τμήμα, που ευτυχώς αυτή τη στιγμή με τη συνδρομή της τεχνολογίας, με ένα σύστημα που έχουμε βάλει σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, το RIX-PAC, μπορεί η διάγνωση να γίνεται από το νοσοκομείο της Βέρειας. Κλείνοντας, ήθελα να ευχαριστήσω τον διοικητή, τον κύριο Μπιόγκα, και τον διοικητή της Νάουσας, καθώς και τους νέους διοικητές της τέταρτης υγειονομικής περιφέρειας, της τρίτης υγειονομικής περιφέρειας, και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στα καθήκοντά τους. Σήμερα ήταν μια ξεχωριστή ημέρα για το νοσοκομείο μας. Υποδεχτήκαμε τον Υφυπουργό της Υγείας αρμόδιο για την δευτεροβάθμια υγεία, τον κύριο Θεμιστοκλέους. Είχαμε τη χαρά να αναπτύξουμε πλήρως όλη την εικόνα και να παρουσιάσουμε όλη την εικόνα του νοσοκομείου μας. Σταθήκαμε στην ενίσχυσή του σε αναπτυξιακά προγράμματα με τη νέα πτέρυγα, τη νέα ενεργειακή αναβάθμιση, τα δύο προγράμματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα δύο ΕΣΠΑ, συνολική επένδυση σε υποδομές που έκανε το Υπουργείο Υγείας κοντά στα 35 εκατομμύρια. Αναπτύξαμε τα ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση σε ιατρικό και νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Είμαστε το μοναδικό νοσοκομείο στη Βόρεια Ελλάδα που με βάση την τελευταία προκήρυξη καλύφθηκαν όλες οι οργανικές θέσεις νοσηλευτών. Εξηγήσαμε τα ζητήματα ανάπτυξης και τις προοπτικές που έχει ένα τόσο μεγάλο και κομβικό νοσοκομείο όπως είναι η Βέρεια. Ο Υπουργός αντιλήφθηκε πολύ καθαρά και στάθηκε αρρωγός και δεσμεύτηκε για την ενίσχυση του νοσοκομείου μας με κάθε τρόπο, ώστε να προχωρήσουμε σε μία νέα φάση, πολύ ταχύτερα, πολύ γρηγορότερα, σε μία νέα φάση ανάπτυξης. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Θεωρούμε ότι ο ίδιος ο Υπουργός πια έχει προσωπική άποψη και αντίληψη για το νοσοκομείο μας. Εκείνο που εξηγήσαμε και θέσαμε ως απαραίτητο στον Υπουργό είναι ότι στοιχείο απαραίτητο ανάπτυξη είναι ότι αυτό το νοσοκομείο με το σύνολο του ιατρικού, εξαιρετικού ιατρικού προσωπικού και του νοσηλευτικού προσωπικού μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο ανάσχεσης τόσο της πορείας των ασθενών προς τη Θεσσαλονίκη αλλά κυρίως και της κάλυψης των αναγκών σε λήπτες υπηρεσιών υγείας στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο στην Μαθή αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Κεντροδυτικής Μακεδονίας. Είμαστε αισιόδοξοι και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις δεσμεύσεις που ανέλαβε απέναντί μας.